Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιόφωνο των Βρυσσίων. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Καντάς, νηπιάρχης εκπαιδευτικός. Σήμερα οι Έλληνες έχουν, εκτός από τη φυσική τους μάνα, την Παναγία. Αυτή τη νιώθουν σαν τη μάνα του ελληνισμού και αυτήν πολλές φορές μέσα στην παρασφάλη των μαχών και των πολέμων την βλέπουν να παρίσταται πάνω από τα κεφάλια των μαχωμένων Ελλήνων. Αυτήν έβλεπα και οι μαχητές μας, οι ένδοξοι μαχητές μας στα 1940, όταν πολεμούσαν τους πολλαπλάσιους Ιταλούς που εισέβαλαν στη χώρα μας. Για να δούμε όμως, ας κάνουμε μία διαδρομή για στην αρχαία εποχή και να δούμε ποια ήταν η Παναγιά των Ελλήνων στην αρχαία εποχή. Η Παναγιά στην αρχαία εποχή στους Έλληνες ήταν η Θεά Αθηνά. Η Άθηνα συμβόλιζε την Παρθενία, όλες τις οικιακές τέχνες, συμβόλιζε το θάρρος, συμβόλιζε την τόλμη στον πόλεμο. Γι' αυτό και ο Φιδίας την παρέστησε με ασπίδα. Χαρακτήριζε ακόμα τη σοφία, την οικογενειακή αιστεία, την αθανότητα, τη γυναίκα και ως Αθηνή κόρη και μάνα. Χαρακτηριζόταν η Θεά Αθηνά ότι είχε σεβασμό. Έτρεπε και ενέστρεπε τον σεβασμό στους αρχαίους Έλληνες και κυρίως τους Αθηναίους και ότι ήταν η Θεά της ιδανικότητας. Η Θεά Αθηνά ήταν η πιο αγαπητή Θεά στην αρχαία εποχή. Συμβόλιζε ακόμα το πνεύμα και την αγάπη. Ήταν η κύρια προστάτητα της Αθήνας την οποία έδωσε και το όνομά της. Προστάτευε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής ζωής, όλες τις εκδηλώσεις των κοινωνικών δρόμων. Συμπαρίστατος στις γυναίκες, στους αγρότες και βοήθαγε ακόμα και στις καλλιέργειες. Ήταν η φίλη των γυναικών και των κοριτσιών. Οι Αθηναίοι την ένιωθαν ως την πιο φιλική τους θεά, αλλά και την πιο ατρόμητη για την προστασία της Αθήνας ή την προστασία όλων άλλων πόλεων. Ως θεά η Θεά Αθηνά είχε υπερβεί τα όρια της Αθήνας και τη λάτρευαν, όπως είπαμε, και ανωτέρω όλες οι πόλεις της Ελλάδος. Και όπως εμείς σήμερα έχουμε δώσει τόσο σπουδαίες προσωνυμίες στην Παναγιά μας, το ίδιο είχαν κάνει και οι αρχαίοι Έλληνες, τις είχαν δώσει τόσο σπουδαίες προσωνυμίες. Η Θεά Αθηνά συμβόλιζε το ωραίο, συμβόλιζε το ευγενές, την υψηλή τέχνη. Και ο Περικλής με το Φιδία οραματίστηκαν να ανεκείλουν ένα ναό προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς που να πραγματώνει το μέτρο, να πραγματώνει το ωραίο, το ιδανικό, να μετουσιώνει την υψηλή τέχνη, την αιώνια αγνότητα να παριστάνει, να παριστάνει κάτι το ευγενές, να φτιάξουν ένα νεό με πορεία αιώνια στην αιωνιώδη. Σκόπευε ο Περικλής με τον Φιδία να φτιάξουν ένα ναό, να ανεβάζει η θεά τους προς την υψηλή τέχνη.
στο υψηλό αυτό όραμα συνεργάστηκε και ο Περικλής, όπως είπαμε, ο Φιδίας όπως αναφέραμε, συνεργάστηκε και ο Ιχτίνος και ο Καλλικράτης. Αλλά και η ψυχή του έργου όμως αυτού όλου ήταν ο ίδιος ο Φιδίας. Ο ναός είχε προϋπολογισμό 7.000 ταλάντων. 7.000 ταλάντων δραχμών. Δηλαδή ένα πολύ τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά τελικά έφτασε τις 10.000 στα 10.000 τάλαντων. Προς τον ιερό αυτό ο σκοπό ακόμα συνέβαμε και το όρος Βρυσσός στην αρχαία εποχή που αργότερα μετονομάστηκε σε πεντέλη από τα πέντε αβαθή έλη που είχε η πεντέλη, η σημερινή μας πεντέλη την αρχαία εκείνη εποχή. Η οποία πεντέλη την εποχή εκείνη είχε αφθονότατα νερά. Όμως στην πεντέλη ανακαλύφθηκε μία πηγή λευκότατων μαρμάρων πλησίων του σπηλαίου της θεάς Αθηνάς, του δεγόμενου και άντρου των νυφών την εποχή εκείνη και που σήμερα την ξέρουμε ως σπηλιά του Νταβέλη. Τα μάρμαρα, οι λευκόλυθοι όπως τους έλεγαν στην αρχαία εποχή υπερέβαιναν τον 1,5 τόνο και μεταφέρονταν με εξάτροχες άμεξες που τους έσερναν πόδια και υποβοηθούνταν από 8 άντρες στη μία πλευρά της άμεξας και επίσης άλλους 8 στην άλλη πλευρά της άμαξας, ώστε στα κατήφορα να συγκρατείται η άμαξα και στα ανήφορα να γίνεται όθηση για να συνεχίζεται η πορεία των μαρμάρων. Η πρώτη πέτρα, ο πρώτος σπόνδυλος στον ναό του Παρθενώνα τοποθετήθηκε στα 447 π.Χ. και ο ναός εγκαινιάστηκε στα 438, αλλά χρειάστηκαν ακόμα άλλα 7 χρόνια περίπου για να τελειοποιηθεί, δηλαδή έως τα 431, όταν πλέον άρχιζε ο Πελοποννησιακός πόλεμος μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Το μεγάλο αυτό χρηματικό ποσό για την Ναϊκή Δημοκρατία το είχε ήδη στο ταμείο της, διότι η Αθήνα την εποχή εκείνη διεξήγαγε εμπόριο σε όλη τη Μεσόγειο και είχε γίνει σχεδόν αυτοκρατορία εξαιτίας της δηλιακής συμμαχίας και του εμπορικού και πολεμικού της στόλου των Τριήρων. Είναι όντως αξιοθαύμαστο πως τα έργα αυτά δημιουργήθηκαν σε τόσο σχετικά λίγο χρόνο. Δημιουργήθηκαν δηλαδή τα προπήλαια, ο ναός της Απτερουνίκης, το πανύψηλο μεταλλικό άγαλμα της Θεάθηνας μετά το ναό της Απτερουνίκης, το οποίο ήταν ορατόχια από τον Πειραιά επί υψηλού βάθους. Ο βαμός που υπήρχε τότε και πριν φτάσουμε στον Παρθενώνα δεξιά υπήρχε ένα χτίσμα καλλιτεχνικό ως βοηθητικός χώρος. Δημιουργήθηκε ο Παρθενώνας, το αιώνιο μνημείο τέχνης και υψηλού πολιτισμού. Δημιουργήθηκε συντοχρόνο και αργότερα το Ερεχθείο, αλλά και η πλακόστρωση όλη του χώρου του Ιερού Βράχου. Πέραν του Παρθενώνα ένας κυκλικός χώρος ιεροτελεστιών υπήρχε και η περιτύχηση
της Ακρόπολης ήταν τόσο σπουδαία και παραμένει σπουδαία, ώστε η Ακρόπολη στην αρχαία εποχή να ήταν απόλυτη. Εάν στην αρχαία εποχή εισερχόμεθα στο λιμάνι του Πειραιά, από εκεί βλέπαμε την Περικεφαλαία και βλέπαμε και το Εκόντιο και το μισό σχεδόν σώμα της Αθηνάς που ήταν προύντζινο και το είχε φτιάξει ο Φιδίας μόνο στα 27 του χρόνια. Για να δούμε όμως ο Παθενώνας και η τεχνική του, γιατί χαρακτηρίστηκε ως αριστούργη. Στην τεχνική του Παθενώνα και στην καλλιτεχνική του τελειότητα συνέβαλαν ο πατέρας του ναού ο Φιδίας, ο αρχιτέκτονας Καλλικράτης, ο μηχανικός Ικτίνος, ο Περικλής, ο πρόεδρος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και η Ασπασία από τα παρασκήνια της εποχής εκείνης. Ο Παρθενώνας χαρακτηρίζεται ακόμα και σήμερα ως ένα αιώνιο μνημείο τέλειας τέχνης που αιώνια πορεύεται προς το μέλλον και ακόμα φαίνεται να νεάζει ως να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα. Ότι ο Παρθενώνας είναι ένα έμψυχο οικοδόμημα, αφού η σύλληψή του είναι πρωτότυπη. Δεν έχει καμία ευθεία γραμμή και όμως παντού βλέπουμε ευθείες γραμμές. Οι Κίονες φαίνονται ισόπαχοι και όμως από κάτω έως πάνω δεν έχουν το ίδιο πάχο. Διότι οι δημιουργοί τους έλαβαν υπόψη το φως που στο μάτι αλλού τους λεπταίνει και αλλού τους παγαίνει. Συνδυάζει ο Παρθενώνας τη χάρη και την γλυκύτητα του ιωνικού ρυθμού και τη σοβαρότητα, την ακλόνητη κυριαρχία της Αθηνάς και την θεϊκή ιερότητα με τον δωρικό ρυθμό. Τα υλικά του ήταν θεϊκά, κατάλευκο μάρμαρο που το φύλαγε στα σπλάχνα του το ιερό βουνό της Πεντέλης. Στο μέσο οι Κίονες παχαίνουν λίγο και το μάτι του συλλαμβάνει ως πυραμοειδής. Το δάπεδό του ήταν σε τρία επίπεδα με υψηλότερο το επίπεδο του σκού, ώστε ο προσκυνητής να μετεωρίζεται θεαματικά και ψυχικά προς τα επάνω, προς τον ουρανό, προς κάτι το θεακό, προς προσέγγιση της θεάς Αθηνάς. Το μήκος του ναού ήταν 69 μέτρα και 51 εκατοστά και το πλάτος του 30 μέτρα και 87 εκατοστά. Είχε συνολικά σε κάθε μεγάλη πλευρά 17 κίονες δωρικού ρυθμού και σε κάθε μικρή πλευρά 8 κίονες. Εσωτερικά ο ναός χωριζόταν σε προπύλια, στον κυρίως ναό και στο σικό, δηλαδή στο ιερό που λέμε σήμερα στις χριστιανικές εκκλησίες, ώστε ανάμεσα σε ένα γράμμα πι από κολόνες ιωνικού ρυθμού να στέκει υπερήφανο το άγαλμα της Αθηνάς. Επάνω από το επιστήλιο ήταν το μοιάζωμα που είχε 92 μετόχες. Ήταν ανάγκη και παρίστανε τη θεά Αθηνά στη γιγαντομαχία. Παρίστανε την Αθηνά να παραστέκεται στους Σύρους, να παραστέκεται στον Τροϊκό πόλεμο, να βρίσκεται ακόμα εναντίον των Κεντάβρων
Και στην διαμάχη ακόμα με τον Ποσειδώνα που τελικά νίκησε με το δέντρο της Αιγιάς η Αθηνά. Από όλες αυτές τις μετόπες διασώθηκαν σήμερα μόνο 58, αλλά οι περισσότερες είναι μισοκατεστραμμένες. Η στέγη του ναού του Παρθενώνα είχε σαμαρωτή όψη. Η στέγη ήταν από λεπτό μάρμαρο λευκό, πλάκες δηλαδή, και μάλιστα εσωτερικά ήταν ευαμένος με απαλό γαλάζιο χρώμα, ώστε την ημέρα με τον ήλιο μέσα διέχεταν ένα απαλάζιο γαλάζιο φως. Στις μικρές πλευρές του Παρθενώνα, στα δύο αετώματα, ήταν ανάγλυφη η γέννηση της Αθηνάς και διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα, κατά την οποία επεκράτησε η Αθηνά, όπως αναφέραμε, με την Αιγιά. Στις τέσσερις πλευρές του Σικού ήταν εικονισμένο ήταν εικονισμένη η ανάγλυφη μεγάλη πομπή των Παναθηναίων σε μήκος 160 μέτρων και είχε 150 ανάγλυφους Αθηναίους και 125 ζώα και ακόμα και το πέπλο της Αθηνάς φερόμενο από την αγορά προς την Ακρόπολη. Το πάτωμα του Σικού ήταν υψηλότερο όπως αναφέραμε και μέσα σε αυτό το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς με δίφυλη πόρτα μπροστά η οποία άνοιγε μόνο κατά την εορτή των μεγάλων Παναθηναίων και κάθε 4 χρόνια τότε το έβλεπαν οι Αθηναίοι. Πάρα πολλά ανάγλυφα, πολλά χάλματα του αετώματος, το άγαλμα της Απτέρου Νίκης, μία καριάτιδα από το Ερέθιο, το άγαλμα του Διονυσίου, συνολικά 253 κομμάτια φέρεσε και πήρε ο Εργίνος ο πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Άγγλος και αργότερα αφού τα μετέφερε στο Λονδίνο τα πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο όπου και υπάρχουν σήμερα. Τα σύμβολα της Αθηνάς ήταν η γλάφια, η κουκουβάγια που σήμαινε τη σοφία. Ήταν το φίδι, η ελιά, η ροδιά, το κράνος, η ασπίδα που λεγόταν και η γίδα και ακόμα και ο κόκκινος. Ο Φιδίας είχε φιλοτεχνήσει πολλά αγάλματα για την θεά Αθηνά, γιατί λατρευόταν σε όλες τις αρχές ελληνικές πόλεις όπως αναφέρομαι. Όμως τελειότερο ήταν αυτό το χρυσελεφάντινο άγαλμα στον Παρθενώνα, το οποίο είχε ύψος 12 μέτρων, φανταστείτε, εμφάνιση ήρεμη, μακρύ χιτώνα και φορούσε κράνος. Το άγαλμα είχε ασπίδα, στο δεξί χέρι Αθηνά κρατούσε ένα μικρό άγαλμα που αντιπροσώπευε τη νίκη την οποία χάριζε μόνο στους αγαπημένους της Αθηναίους. Στο αριστερό χέρι κρατούσε την ασπίδα και το δώρο. Στην ασπίδα υπήρχε ανάγλυφος αγώνας των Αμαζόνων. Σε δύο ανθρώπινες μορφές των γιγάντων κατηγόρησαν το Φιδία οι αντιπαλοί του ότι παρίστανε η μεν μία μορφή παρίστανε τον Περικλή και η άλλη παρίστανε τον εαυτό του, τον ίδιο το Φιδία.
αφετέρου, τον κατηγόρησαν οι Αθηναίοι, το μεγάλο παιδεία της εποχής εκείνης, ότι από το φόρεμα της Αθηνάς είχε κλέψει χρυσά. Τότε ο Φιδίας ξεκούμπησε το χρυσό φόρεμα της Αθηνάς και το ζήλησε και το βάρος του ήταν όσο ήταν το βάρος του χρυσού που του έδωσε. Όμως του είπαν ότι ναι μεν το φόρεμα είχε έχει το ίδιο βάρος με το χρυσό που σου δώσαμε, αλλά εσύ ανέμειξες το χρυσό με ασήμι και επομένως υπάρχει κλοπή. Και δεν υπάρχει μόνο κλοπή, αλλά υπάρχει και η ιεροσυλία. Η ιεροσυλία γιατί επάνω στην ασπίδα της Αθηνάς παράστησε στη μορφή του παιδιού και του έργου. Οι κατηγορίες αυτές επέστηναν την ποινή του θανάτου και ο Φιδίας κλείστηκε στη φυλακή. Τελικά κατέφυγε στην Ολυμπία. Όπου φιλοτέχνησε το άγαλμα του Δία, το οποίο τελικά ήταν ένα από τα 7 θαύματα της αρχαίας εποχής. Όταν ο Φιδίας ήταν στη φυλακή, τον επισκέφθηκε η Ασπασία και εκεί μέσα στη θλίψη του και στον πόνο. Εμέσως ανέφερε στην Ασπασία ότι ο πρώτος που την αγάπησε ήταν αυτός. Αλλά δεν μπόρεσε να εκδηλώσει την αγάπη του, γιατί εκείνη βοηθεύτηκε από τον πρόεδρο από τον περιοχή. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση που έγινε μεταξύ του Φιδία και της Ασπασίας. Έκτοτε η Ασπασία δεν θα ξαναδεί το Φιδία, αλλά ούτε και ο Φιδίας θα ξαναδεί τον πρόεδρο Περικλή, γιατί κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο πέθανε και εκείνος βέβαια πέθανε μακριά από την Αθήνα. Σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λεωφόρου Πατησίων έχουμε ένα αγαλματίδιο, το άγαλμα του Φιδίου, πανομοιότυπο με εκείνο του Φιδία που βρέθηκε σε ανασκαφές. Το μικρό αυτό αγαλματίδιο παριστάνει ακριβώς το άγαλμα της Αθηνάς που είχε κατασκευαστεί τότε και είχε τοποθετηθεί στον Παρθενό. Τελικά άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος στα 431. Ο Περικλής με το βαρύγλουπο λόγο του που μάγευε την εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων δεν πρόλαβε να οικοδομήσει εκ νέου το ερεθείο, διότι στα 431 αφού άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος αφενός και αφετέρου 2 χρόνια αργότερα στα 429 πέθανε αφού προσευχήθη από το φοβερό λοιμό. Πέρασαν 8 χρόνια από το θάνατο του Περικλή και τότε το ερεθείο και με τη νίκιο ειρήνη που έγινε στα 421 π.Χ. άρχισε η ανοικοδόμηση του ερεθείου με τον αρχιτέκτονα Φιλοκλή. Ο ναός υποδιαλύτως στο ερεθείο και στο Ποσειδόνιο και σε στοά που από κάτω φαινότανε η πηγή του Ποσειδώνα
που χτύπησε κατά τη φιλονικία του με την τρίαινα τη γη και ανάβλησε νερό. Μπορεί το Ερεχθείο να μην είχε τη βαρύτητα του Παρθενώνα, αλλά ήταν κομψό και χαριτωμένο, χαριτωμένες οι έξι καριάτιδες που με κάνιστρο στο κεφάλι στήριζαν την πρόσταση του κτηρίου. Δυστυχώς τη μία από αυτές, τη Γνήσια, την άρπαξε ο Έλλην και σήμερα η καριάτιδα δυστυχισμένη βρίσκεται στο μουσείο το Βρετανικό. Για να δούμε όμως ποια ήταν η πορεία της Ακρόπολης αργότερα. Στα κλασικά χρόνια η ευθεία μαρμάρινη σκάλα που υπήρχε στα προπήλια οδηγούσε στα προπήλια που ήταν και η είσοδος για την Ακρόπολη. Στο ύψος της σκάλας και δεξιά ήταν η είσοδος για το ναό της Αυτέρου Νύμφης. Οι Αθηναίοι ήθελα τη νίκη για πάντα δικιά τους και μόνο δικιά τους και γι' αυτό το άγαλμα της νίκης είχαν κόψει τα φτερά, γι' αυτό και ονομάστηκε Άπτερος Νίκη. Ώστε ποτέ, εφόσον είχαν κόψει τα φτερά, να μην πετάξει ποτέ η νίκη σε αντίπαλο. Στα 435 μετά Χριστό, συγγνώμη προ Χριστού, αφού ο νεαρός Αλέξανδρος κατέστρεψε τις Θήβες, ήρθε και προσκύνησε στον Παρθενώνα και στάθηκε μπροστά στο μεγαλειώδες άγαλμα της Αθηνάς και μπρος στη βάση του, στο άγαλμα της Αθηνάς, το οποίο εμπρός στη βάση του είχε μία χαμηλή δεξαμενή με νερό για να αντανακλά το φως στο άγαλμα και έτσι το άγαλμα να λαμπρύνεται περισσότερο. Ο στρατιλάτης μας έκανε προσφορές και με ομάδα υπαίων επεσκέφθηκε, θαύμαζε τον Ελαιώνα της Αθήνας την εποχή εκείνη. Αργότερα, ο Άταλος ο πρώτος, ο βασιλιάς της Περγάμου, πρόσφερε στη δεκαετία του 240 π.Χ. 30 αγάλματα που κόσμησαν ωραιότατα την Αθήνα. Στα 334, ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά τη μάχη στο Γρανικό ποταμό, και τη συντριβή των Περσών έστειλε 300 ασπίδες των Περσών, οι οποίες κρεμάστηκαν στις μεγάλες πλευρές του εσωτερικού του Παρθενώνα, ψηλά επάνω. Στην αρχή, ο ναός απεκαλείται ναός της Αθηνάς. Όμως δίπλα στο σηκώ, υπήρχε ένας μικρός εσωτερικός χώρος του ναού που διαβιούσαν εκεί έξι Αθηναίες οι οποίες αφιέρωναν τη ζωή τους στη Θεά Αθηνά και για να αξιωθούν να παρευρίσκονται εκεί έπρεπε να βρίσκονται σε διαρκή παρθενία και εκ τούτου ο ναός της Αθηνάς αργότερα ονομάστηκε Παρθενώνας. Στα κλασικά χρόνια, όπως είπαμε, η ευθεία μαρμάρινη σκάλα οδηγούσε προς τα προπήλια που ήταν και η είσοδος στην Ακρόπολη. Στο ύψος της σκάλας και δεξιά είπαμε ότι ήταν η είσοδος για το ναό της Απτέρου Νύμφης.
Στα προπήλαια ήταν και η πινακοθήκη με έλθα του μεγάλου ζωγράφου της εποχής εκείνης του Πολύγνωτου, που καταγόταν από τη Θάση. Τα έργα ήταν σε ξύλινους πίνακες και τα είδε ο Παυσανίας στην πινακοθήκη στα 145 μετά Χριστό. Αν μέχρι τότε τα κτίρια των προπηλαίων ήταν ακέραια. Στα 175 π.Χ. στήθηκε το τέθρυπο άρμα του βασιλιά της Περγάμου, Ευμένη του Βήτη. Οι Ρωμαίοι πέρα από τον Παρθενώνα οικοδόμησαν ένα στρογγυλό μνημείο, ένα ναίσκοτη δηλαδή, και επίσης το τέθρυπο, ένα τέθρυπο, μια άμαξα με τέσσερα άλογα εμπρός στην πινακοθήκη, στα προπήλαια, το οποίο στα 15 π.Χ. είχαν αφιερώσει στο όνομα του Μάρκου Αγρίπα, που είχε ανακηρυχθεί ευεργέτης των Αζιών. Έως το 51 μετά Χριστό, ο ιερός βράχος της Ακρόπολης ήταν μεγαλοπρεπέστατος, πολύχρωμος, σεβαστός από όλο το Πανελλήνιο, διότι η θεά Αθηνά λατρευόταν σε όλες τις πόλεις. Ήταν η αγαπητή θεά των Ελλήνων. Όλα τα κτίσματα που είχε προγραμματίσει ο Περικλής διατηρούσαν την καλλιτεχνική τους και αρχιτεκτονική τους εμφάνιση και ακόμα τη χρωματιστική τους μαγεία, εκτός από τις δύο προσθήκες που είχαν κάνει οι Ρωμαίοι. Μετά την άφεξη του Αποστόλου Παύλου στα 51 μετά Χριστό, άρχισε δειλά-δειλά να αμφισβητείται το 12ο. Και με την άνοδο του Κωνσταντίνου στο αυτοκρατορικό θρόνο της Ρώμης και κυρίως μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης τα 331 μετά Χριστό, η χριστιανική θρησκεία υποστηρίχθηκε ευρέως από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, στον οποίο είχαν συγκλονίσει τα λόγια του γλυκού Ναζωραίου, αφού η μάνα του ήταν κρυφή χριστιανή. Όταν ο χριστιανισμός επεκράτησε κατά 80% και στην Αθήνα, με πρώτο μάρτυρα των Αθηναίων και φιλόσοφο της εποχής εκείνης τον Αριστίδη, τον οποίον απαγχώνησε η Ρώμη στην αγορά, επειδή ομολογούσε την πίστη του προς τον Χριστό, προς τον χριστιανισμό. Κυρίες και κύριοι, ο Ιστινιανός έκλεισε στα 529 όλες τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας. Το άγαλμα της Αθηνάς μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα ο Θεοδόσιος διέταξε να κλείσουν όλοι οι αρχαίοι ναοί, ιδωλατρικοί δηλαδή, και οι φανατικοί χριστιανοί έκαναν φοβερές ζημιές σε ναούς και σε αγάλματα θεών και όχι μόνο. Δυστυχώς, τότε καταστράφηκαν πολλά έργα τέχνη. Ο Ιστινιανός μετέτρεψε τον Παρθενώνα σε χριστιανική εκκλησία στο όνομα της Αγίας του Θεοσοφίας και αργότερα μετονομάστηκε ο νέος αυτός σε Παναγία Αθηνιώτησε. Το 395 μετά Χριστό η μεγάλη της εισόδου σκάλα στα προπήλαια καταστράφηκε σκοπίμως. Αλλά ο αρχηγός των Γότων, ο Αλάρικος, σεβάστηκε την Ακρόπολη
και δεν ανέβηκε πάνω στην Ακρόπολη για να κάνει καταστροφές. Ενώ στην Αθήνα προξένησε φοβερές καταστροφές. Το δε ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα το ισοπαίδωσε ολοσχερός. Ο Βασίλειος Βουλγαροκτώνος στα 1029 μετά Χριστό, μετά την νίκη του κατά των Βουλγάρων, ήρθε και ανέβηκε στην Ακρόπολη των Αθηνών και ευχαρίστησε την Παναγία την Αθηνιώτισσα για την νίκη που κατάφερε να επιτύχει εναντίον των Βουλγάρων και επομένως να σταματήσουν οι Βούλγαροι τις επιδιώξεις τους για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και των εδαφών της. Επίσης, όταν οι Φράγκοι κυριάρχησαν στην Αττική, ο Παρθενώνας παρακαλώ μετετράπηκε σε Καθολική Εκκλησία στο όνομα της Σάντα Μαρία και μάλιστα ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός των Καθολικών. Και ο Γάλλος Επίσκοπος τότε είχε την έδρα του στον Παρθενώνα. Και στα προφίλια τα γραφεία. Ο δε τελευταίος μονάρχης εδώ στην Αττική, ο λεγόμενος χαϊδευτικά εκεί, το ναό της Απτέρου Νίκης, το μετέτρεψε σε γραφείο του. Και καυχόταν ότι αξιώθηκε να έχει έδρα πού, επάνω στην Ακρόπολη. Νότια των προπηλαίων, οι Φράγκοι οικοδόμησαν ένα πύργο 26 μέτρων ως παρατηρητήριο, ενώ μερικοί κυβερνήτες μετέτρεψαν τα προπήλαια σε γραφεία ή σε κυβερνία. 5 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στα 1458, οι Τούρκοι έδιωξαν τους Φράγκους από την Αθήνα και τον Παρθενώναν τον μετέτρεψαν σε τζαμί. Πολλοί αγάδες κατοικούσαν στην Ακρόπολη με τις φρουρές τους και αυτόν έκαναν πολλά χτίσματα. Δηλαδή οι Τούρκοι έκαναν στον Ιερό Βράχο ολόκληρο, με άλλα λόγια, συνοικισμό. Όμως, ήρθε κι άλλη φοβερή καταστροφή. Μια νύχτα του 1656 έπεσε ένας κεραυνός στα προφίλια και εκεί που υπήρχε αποδικευμένο μπαρούτι άρπαξε φωτιά. Η Πυρίτιδα αναφλέγει, όπως είπα, και εξεράγει. Έπεσε η μεσαία στο άτομο προπηλαίου. Στα 1684 οι Τούρκοι, φοβούμενοι την άβυξη του Βενετσιάνου Μοροσύνη, κατεδάφησαν το ναό της Απτέρου Νίκης και έκαναν ένα πυροβολείο. Η μεγαλύτερη ζημιά όλων των εποχών την έκαναν οι Τούρκοι. Τελικά ο Μοροσύνη πολιόρχησε το Σεπτέμβρη του 1687 την Ακρόπολη και οι Τούρκοι, επειδή θεωρούσαν πιο ασφαλές κτίριο από όλα που ήταν επάνω στην Ακρόπολη, αποθήκευσαν την παρούτη τους μέσα στον ίδιο τον Παρθενώνα, μέσα στο ίδιο το τσαμί τους, και εκεί επίσης βρήκαν καταφύγιο οι 300 Τούρκοι στρατιώτες της φρουράς που ήταν στην Ακρόπολη, διότι θεωρούσαν το κτίριο αυτό ως πιο ασφαλές και επομένως κι αν χτυπιόταν ήταν δύσκολο να πέσει. Τότε όμως ένας αξιωματικός του Μοροσύνη
ανέβασε τα πυροβόλα του απέναντι στο νεό, απέναντι στο λόφο του Φιλοπάπου. Και από εκεί άρχισε να βάλει κατά της Ακρόπολης. Μία βόμβα, μία οβίδα ξέφυγε και έπεσε πάνω στον Παρθενώνα. Αφού τρύπησε τη στέγη του Παρθενώνα, κατέληξε και χτύπησε την παλούτη των Τούρκων. Η έκρηξη ήταν φοβερή. Ακαριαίως σκοτώθηκαν και οι 300 Τούρκοι. Κατέρευσε το κεντρικό τμήμα του ναού και οι Τούρκοι πλέον, οι υπόλοιποι που ήταν έξω από τον Παρθενώνα, παρεδόθηκαν. Αυτή ήταν η αποφράδα ημέρα του Παρθενώνα, ήταν η 15η Σεπτεμβρίου του 1687. Η μεγαλύτερη καταστροφή στο Ιερό Χώρο την διέπραξε, όπως είπαμε, ο Μοροζίνη, ο οποίος κατάφερε και εξεδίωξε τους Τούρκους, αλλά και εκείνοι όμως προξένησαν μεγάλες καταστροφές και μάλιστα θανατικές. Οι Ευρωπαίοι με την αναγέννηση ύστερα από το σκοταδισμό του Μεσαίωνα ενέσκυψαν και μελέτησαν και μπήκαν στο φως του αρχαίου πνευματικού και μελιτεχνικού πολιτισμού των Ελλήνων. Και πολλοί Ευρωπαίοι στα χρόνια της τουρκοκρατίας έρχονταν στον ελλαδικό χώρο και από τους αρχαιολογικούς όρους έρχονταν πάντα με κάποιο μάρμαρο, με κάποιο άγαλμα, ενώ οι Τούρκοι ζούσαν βυθισμένοι στο σκοταδισμό του πνεύματός τους. Και μόνο τα αιμοβόρα έστικτά τους κρατούσαν υψηλά για να έχουν τον ελληνισμό με σκυμμένο το κεφάλι. Για τους Τούρκους ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης των Αθηνών ήταν ένας κοινός τόπος, άνευ μεγαλύτερο. Σημειώνεται εντάφθα ότι μέχρι την Επανάσταση του 1821 ο αρχαίος πολιτισμός και η γλώσσα των Ελλήνων αφύπνισε το γνωστό τότε πλανήτη μας με το Μέγα Αλέξανδρο. Αφύπνισε τους εκπολίτησε τους Ρωμαίους. Δημιούργησε ο αρχαίος πολιτισμός μας στο Βυζάντιο. Εκπολίτησε τους Βαρβάρους. Όθησε την Ευρώπη στην αναγέννηση. Ενέπνευσε ο Ελληνισμός στην Γαλλική Επανάσταση στα 1789 και συνέβαλε στην Επανάσταση του 1821 τη δική μας με τον Κοσμά τον Ετωλό, με τον Ρίγα Φεραίο και με τον Αδαμάντιο Κοραίδη. Η Ακρόπολη και δάκρυα έρχονται στα μάτια μας, ιεροσυλλημένοι από τους Τούρκους. Και ο Παρθενώνας θανάσιμα τραυματισμένος έφτασε στα 1801. Τότε, κυρίες και κύριοι, τα ιερόσυλλα βήματα του Άγγλου Έλγη έφτασαν ως την Ακρόπολη, έφτασαν ως τον Παρθενώνα. Αφού αντάμυψε τον αγά της Αθήνας, είχε το δικαίωμα να κατεβάσει και να αποσπάσει όσα γάλματα ήθελε και όσες ακόμα μετώπες. Σε αυτό τον πύργο που υπήρχε αριστερά στα προφίλια, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, από τον πύργο αυτόν κρεμίστηκε ο Οδυσσέας Ανδρούσος, τότε που όταν
οι Τούρκοι πολιορκόνταν από τους Έλληνες και τελικά επεκράτησαν οι Έλληνες. Όταν επιτέλους ήρθε η ευλογημένη ελευθερία στον τόπο μας, τότε έπρεπε όλη η Ακρόπολης να καταριστεί. Στις 31 Μαρτίου του 1833, ύστερα από αιώνες, η Ακρόπολη των Αθηνών με την Αθήνα που είχε την εποχή εκείνη μόνο 8.000 κατοίκους και το 50% των κατοίκων ήταν αγρότες, περίληψε οριστικό στα χέρια των Ελλήνων. Η Ακρόπολη ήταν γεμάτη από τουρκικά πτήσματα και άφησαν την κατεδάφιση τους οι Έλληνες. Όταν στα 1834 η Αθήνα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, ο τότε βασιλιάς Όθωνας εγκαταστάθηκε στο ανάφθορο του Ρήλου στη σημερινή πλατεία Κλαθμόνος. Ο δε πατέρας του, ο Λουδοβίκος, προσφέρθηκε να βοηθήσει για να αποκτήσει ο γιος το ανάφθορο και τότε οι Βαβαροί σκέφτηκαν να οικοδομήσουν ανάφθορα τα ανάφθορα του Όθωνα στην Ακρόπολη, αλλά οι Έλληνες αντέδρασαν και τελικά χτίστηκαν εκεί που είναι σήμερα η Βουλή των Ελλήνων, στην πλατεία Συντάκτης. Ο Καβαδίας, ο Έλληνας, αρχαιολόγος Καβαδίας, ενήργησε ανασκαφές και δυτικά του Ερεχτίου βρέθηκαν χωμένες στο έδαφο οι Καριάτιδες που τις είχαν κρύψει οι Αθηναίοι στα 480 π.Χ. ώστε να μην τις καταστρέψουν οι Πέρσες. Ανασκαφές έγιναν και αργότερα στα 1895, στα 1902 έως τα 1909 και έγινε και η αναστήλωση στο Ερεχτείο. Στα 1980 έγινε κάποια αναστήλωση των Προβηλαίων. Στα 1931 έγινε κάποια αναστήλωση της Απτεύνικης και στα 1939 αναστηλώθηκε η βόρεια πλευρά του Παρθενώνα. Σήμερα, στα 2011, δύο δεκαετίες πριν, συνεχίζεται και σήμερα η αναστήλωση του Παρθενώνα. Στην αρχαία εποχή, στα κλασικά χρόνια, όλος ο βράχος ήταν ένας ιερός τόπος. Συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά του βράχου ήταν ο τάφος του βασιλιά Ερυθρέως και το πρόον του Αιγαίος. Το ήταν το ιερό της Κουροτρόφου Γαίας, ήταν το ιερό της Δήμητρας Χλόης, το Ελευσίνιο, οι Ευμενίδες και ο Άριος Πάπης. Στα αξιαβόρια της πλευράς της Ακρόπολης υπήρχαν διάφοροι βωμοί και επιπροσθέτως ο βωμός του Απόλλωνα και του Πανός. Στη νότια πλευρά του Ιερού Βράχου ήταν το Ιερό του Διόνυσου, το Ιερό του Ασκηπιού, της Αφροδίτης και η κλεψίδρα στην οποία κατέβαιναν κατά την πολιορκία οι Αθηναίοι από ένα κρυφό μονοπάτι για να πάρουν από μία πηγή που ανάβλησε νερό καθαρό και κρύο κατά τις πολιορκίες. Υπήρχε ακόμα η σπηλιά και υπάρχει της Αγράπλου, όπου στον περίβολο και οι έφηβοι οι Αθηναίοι όταν συμπλήρωνα τα 18 τους χρόνια
επίεναν εκεί εμπρός στη σπηλιά της Αγράφου και έδινα τον όχο της νομιμοφροσύνης. Δηλαδή, ορκίζονταν να έχουν πίστη προς τη Θεά. Ορκίζονταν να υπερασπίζονται την πατρίδα τους ακόμα και με θυσία. Ορκίζονταν να τηρούν τη δημοκρατία και τα ιδεώδη. Πριν πλησιάσουμε στην άνοδό μας προς τα προπήλαια σήμερα, ερχόμενοι από την πύλη του Αδριανού, στο δεξί μας χέρι ήταν το θέατρο του Διονύσου και λίγο πιο πέρα ήτανε το οδείο που έκτισε ο ίδιος ο Περικλής. Στα 126 μετά Χριστό, ο εύπορος, ο πλούσιος Ηρώδης ο Αττικός οικοδόμησε πριν από την άνοδό μας στα προπήλαια το οδείο το οποίο ήταν αφιερωμένο στην αγαπημένη του σύζυγο τη Ρήγγυλα. Ήταν πολυτελέστατο, στεγασμένο με σκεπή πολιτική από κέντρο. Σήμερα, παρά το ότι κάει και η στέγη του, κρατά την καλλιτεχνική του έκφραση και τη γοητεία του ακόμα και δίνονται τα καλοκαίρια σοβαρά έργα και σοβαρές συναντήσεις. Αν και σήμερα, στα 2011 χρόνια μετά Χριστό, στον ελληνισμό επικρατεί η χριστιανική θρησκεία και η μάνα των Ελλήνων είναι η Παναγιά, οι Έλληνες περιβάλλουν με ιερό σεβασμό την Ακρόπολη των Αθηναίων και τη Θεά Αθηνά σαν να επιζεί ακόμα, σαν να επιζεί στον Παρθενώνα. Όλα τα έργα, έστω και ορισμένα μισογραμμισμένα, αποπνέουν ύψιστη καλλιτεχνική έκφραση και θα αποπνέουν μία ιερότητα. Η δεοικοδόμηση του νέου μουσείου της Ακρόπολης επαύξησε την καλλιτεχνική αξία της ίδιας της Ακρόπολης. Σήμερα εμείς, αν και είμαστε πιστοί χριστιανοί, νιώθουμε σαν την Ακρόπολη, σαν ένα ιερό τόπο. Νιώθουμε ότι εκεί είναι οι ψυχές των Ελλήνων της αρχαίας Αθήνας, οι ψυχές όλου του ελληνισμού εκεί, διότι στην Αθήνα συνέρεαν από όλες τις πόλεις για να προσκυνήσουν στο ναό της Αγνάς, στο ναό της αγαπημένης της Θεάς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την ακρόαση ή για το ενδιαφέρον σας να διαβάσετε, αν θέλετε, στο ίντερνετ το κείμενο αυτό, το οποίο θα βρείτε με τα σύμβολα του ραδιοφώνου των κινησίων. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.